Ο Άγιος Μάρκος συνδέεται περισσότερο με την Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, 1438-39. Δεν θα περιοριστώ μόνο σε κάποια ιστορικά δεδομένα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα σημαντικότερα ιστορικά δεδομένα για να καταλάβουμε ποια σημασία έχει ο Άγιος Μάρκος και τότε, τον 15ο αιώνα και σήμερα. Γεννήθηκε και εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη. Γεννήθηκε το 1394 και εκοιμήθη το 1445. 45 και 6, 51 έτους πέθανε, κοιμήθηκε ο Άγιος Μάρκος. Διακρίθηκε ως ηγέτης σε μια κρίσιμη εποχή και ως ηγέτες διακρίνονται όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όχι μόνο οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες. Το λέω για μια ακόμη φορά, μιλούμε περισσότερο για τους άνδρες, διότι οι άνδρες ασκούν ποιμαντικό έργο, ενώ οι γυναίκες μπορεί να κάνουν μεγαλύτερα έργα από κάποιους άλλους Αγίους, αλλά συνήθως είναι στο παρασκήνιο οι γυναίκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνουμε τη σημασία τους και την προσφορά τους. Μεγάλος ηγέτης ήτανε και άνθρωπος που ήξερε καλά γράμματα. Οι Άγιοι, ξέρετε, δεν περιφρονούν την κοσμική παιδεία, αλλά όταν έχουν την δυνατότητα μαθαίνουν γράμματα. Ο Μέγας Αντώνιος δεν έμαθε γράμματα. Μάλιστα ούτε ελληνικά ήξερε, μιλούσε κοπτικά, κόπτ, γκύπτ, σημαίνει αιγυπτιακά. Και έτσι μιλούσαν με τον Μέγα Αθανάσιο που ήταν πνευματικό του παιδί, του Μεγάλου Αντωνίου. Ο Άγιος Μάρκος εμαθήτευσε στην αρχή και έμαθε τα πρώτα γράμματα κοντά στον πατέρα του, μαθητής του πατέρα του. Αυτό το σύστημα εκπαίδευσης κατοίκων, είχαμε τους λεγόμενους οικοδιδασκάλους μέχρι τον 19ο αιώνα, ίσως και αργότερα. Αυτός ο τρόπος σπουδής, να μάθει κανείς τα πρώτα γράμματα κοντά σε εκείνους που ήξεραν, είτε ήταν ο πατέρας ή κάποιος άλλος συγγενής, είτε κάποιος ντόπιος. Αυτοί μαθαίνανε γράμματα. Το λέγω συνήθως, ο Άγιος, ο Μέγας μάλλον, δεν είναι Άγιος, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο εξοικονόμων, 14 ετών έγραφε ηρωοελεγιακά ποίηματα σε αρχαία μέτρα και σε αρχαία γλώσσα, στη γλώσσα της τραγωδίας. 14 ετών. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση μεταξύ του τότε και του σήμερα. Επίσης αργότερα, αφού πέρασε και από άλλα σχολεία της Κωνσταντινούπολης, έγινε μαθητής του Πλήθωνος, του Γεμιστού, εις τον Μυστρά. Ξέρετε, ο Μάρκος, ο Βυσαρίων και ο Γενάδιος Σχολάριος ήταν μαθητέ του Πλήθωνος. Μάθανε γράμματα κοντά στον Πλήθωνα. Ο Γενάδιος και κυρίως ο Μάρκος ήταν οι πρόμαχοι της Ορθοδοξίας, ο δε Βυσαρίων ελατίνησε. Έγινε παπικός, από λίγο θα γινόταν και πάπας ο Βυσαρίων. Αλλά καρδινάλιος έγινε. Ξέρετε, δεν τον κάμανε πάπα γιατί ήταν Έλληνας. Γιατί ως καρδινάλιος είχε τις προϋποθέσεις να εκλεγεί πάπας. Αλλά αφήνουνε κανένα Έλληνα και στο Βατικανό, αλλά και οι Ευρωπαίοι γενικότερα. Μόνο αν σε δουν ότι ταυτίζεσαι απολύτως μαζί τους και είσαι έτοιμος να τα προδώσεις όλα, τότε μπορεί να σε χρησιμοποιήσουν δίνοντάς σου κάποια θέση για να φανείς καλύτερος σύμμαχός τους. Αυτές ήταν οι σπουδές του και ήταν γνωστός ως έχουν αρίστη παιδεία και μάλιστα θεολογική παιδεία. Το 1438 επελέγει μεταξύ των θεολόγων εκείνων οι οποίοι θα εκπροσωπούσαν την Ορθόδοξη Ανατολή στην Σύνοδο της Φεράρας, που μετά έγινε Σύνοδος Φλωρεντίας, 1437-1438-1439. Ξέρετε, μετά το σχίσμα είχαν αρχίσει οι σύνοδοι. Σύνοδοι φιλενοτικέ, δεν θα πω ενωτικέ.
και ο σκοπός ήταν μέσω των συνόδων να αποκατασταθεί ενότης Ανατολής Δύσεως. Διότι όλες αυτές οι σύνοδοι έπαιρναν ένα πολιτικό χαρακτήρα και αυτό είναι το μειονέκτημα. Όπως σήμερα γίνονται υπό την εποπτεία της νέας εποχής όλες οι εκκλησιαστικές ενέργειες, δυστυχώς κυρίως οι σύνοδοι, κατά ανάλογο τρόπο και τότε οι σύνοδοι είχαν πολιτικό χαρακτήρα, να αποφύγουμε τον κίνδυνο του Τούρκου, των Οθωμανών οι οποίοι πλησίαζαν. Από τον 10ο αιώνα είχαν αρχίσει οι Σελτζούκοι, έναν αιώνα μετά θα αρχίσουν να φαίνονται οι Οθωμανοί Τούρκοι και ούτω καθεξής. Επομένως, οι προσπάθειες οι ενωτικές διεξήγοντο με την προοπτική της αποκρούσεως του εκ των Οθωμανών κινδύνου. Και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι είχαμε ένα δικέφαλο θηρίο. Το ένα κεφάλι και ένα στόμα ήταν στην Ανατολή και το άλλο κεφάλι και στόμα ήταν στη Δύση. Κάποιο κεφάλι, κάποιο στόμα θα μας καταβρόχθησε. Και εμείς προτιμήσαμε να μας καταβροχθήσει το κεφάλι της Δύσεως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν ευλογία να πέσει κανείς και κάτω από τους Οθωμανούς προς Θεού. Αυτές οι ενωτικές προσπάθειες είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ορθοδοξίας. Από το τέλη του 11ου αιώνα μέχρι την Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας έχουμε μία σειρά συνόδων, 11, 12, 13 λένε άλλοι, οι οποίες προσπάθησαν να επανενώσουν τους χριστιανούς, όχι όμως με βάση την πίστη, εδώ είναι το πρόβλημα, αλλά με όλες τις υποχωρήσεις που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς οι Ανατολικοί για να αποφύγουμε τον εκ των Οθωμανών κίνδυνο. Ξέρετε, ευάρινε πάντοτε το όνομα χριστιανός. Λέγαμε χριστιανοί οι δυτικοί. Επομένως, θα μας αγαπήσουν ως αδελφούς. Το πρόβλημα είναι ποιος ήταν ο περισσότερο επικίνδυνος. Μετά από την πείρα 4-5 αιώνων, γιατί αν πάμε μέχρι τον 20ο αιώνα που έχουμε ακόμα αγώνα να φύγουν Τούρκοι από την Θεσσαλονίκη, από την Βόρειο Ελλάδα κλπ. Η πείρα μας απέδειξε ότι πιο επικίνδυνη ήταν η Δύση από την Ανατολή. Κίνδυνος και ο ένας, κίνδυνος και ο άλλος, αλλά πιο επικίνδυνη η Δύση. Ξέρετε δε ότι εμείς οι Επτανήσιοι τα ζήσαμε αυτά σε όλο το βάθος τους. Το κακό μας το έκαναν οι Φράγκοι, οι Δυτικοί. Εμείς δεν είχαμε Τούρκους. Διότι με την έννοια ότι οι άλλοι είναι χριστιανοί, είμαστε ανοιχτοί πάντοτε και εύκολοι να υποχωρήσουν. Ενώ στην Ανατολή ξέρανε ότι ο Τούρκος είναι μουσουλμάνος και δεν υπήρχε ανάγκη να υποχωρήσει ούτε ο κίνδυνος να υποταχθεί κανείς και να αλλάξει την πίστη του. Η σημασία της πίστεως ήταν πολύ μεγάλη, διότι εκείνος ο οποίος έχανε την πίστη του, έχανε και την εθνικότητά του. Δεν ίσχυε αυτό που λέμε σήμερα εθνικότης, καταγωγή κλπ. Όχι ότι δεν το είχαμε αυτό και δεν το υπολογίζαμε, αλλά στις σχέσεις εκείνο που βάρινε ήταν η πίστη. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έχουμε 4 εθνότητες βασικές. Είναι οι Τούρκοι που σημαίνει μουσουλμάνοι, Τούρκος. Γι' αυτό σε ένα πρόσφατο συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος μία καθηγήτρια πανεπιστημίου που ήταν και πρόεδρος, να είναι καλά, είπε γιατί να λέμε Οθωμανοκρατία. Το κράτος ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, όχι Τουρκική Αυτοκρατορία. Η λέξη Τούρκος σήμαινε και σημαίνει μουσουλμάνος. Γι' αυτό ο κύριος Ερντογάν ξαναγυρίζει στα ίδια δεδομένα και λέμε ο Σουλτάνος ο Ερντογάν κλπ. Το δεύτερο μιλέτη, η θρησκευτική εθνότητα ήταν οι Ρωμοί, οι Ορθόδοξοι δηλαδή, Βούλγαροι, Σέρβοι, κυρίως Έλληνες, Αλβανοί κλπ. Και η τρίτη ήταν οι Αρμένοι, χριστιανοί και αυτοί αλλά αιρετικοί, και η τετάρτη εθνότητα ήταν οι Εβραίοι. Αυτές οι 4 εθνότητες ήταν θρησκευτικές εθνότητες, τα μιλέτια. Μιλέτη είναι θρησκευτική εθνότητα. Η αλλίωση του χριστιανισμού βέβαια στη Δύση είχε προχωρήσει. Από τον 11ο μέχρι τη Σύνοδο της Φεράρας ή Φλωρεντίας μετά είχε προχωρήσει.
απαριθμώ τις βασικότερες, όχι διαφορές, νοθεύσεις του χριστιανισμού. Το πρώτο απ' όλα είναι το πρωτείο του Πάπα. Ο Πάπας, ο παπισμός δηλαδή, έχει το κοσμικό φρόνημα της εξουσίας, του πρωτείου εξουσίας. Μαζί του πηγαίνει και το αλάθητο, άλλο αν εδογματίστη το 1870, άλλο σοβαρό είναι ο κοσμικός, κρατικός χαρακτήρας του παπισμού. Είναι κράτος. Ο Μακαρίτης ο Σεραφείμ, αιωνία του η μνήμη, εγώ έμεινα 6 μήνες αλειτούργητος από τον Σεραφείμ, γιατί με θεωρούσαν όταν ήρθα από τη Γερμανία που μιλούσα για κοινωνισμό κλπ, με θεωρούσαν κομμουνιστή. Άκουγε κομμουνιστής ο Σεραφείμ, 6 μήνες λοιπόν έμεινα αλειτούργητος. Ενώ ήμουν ακόμη αδιόριστος, με διώξαν από τον Άγιον Αντίπα, τώρα να μην μιλώ για μένα, για τον Μάρκο πρέπει να μιλήσω. Αλλά σας το λέω, ο Σεραφείμ λοιπόν μου ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ήταν Λεβέντης, Βλάχος. Μου ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αιωνία του η μνήμη, όχι επειδή μου ζήτησε συγγνώμη, επειδή είχε λεβεντιά. Ο Σεραφείμ λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος συνεχώς ετώνιζε τον κρατικό χαρακτήρα του Βατικανού. Μας έλεγε στους θεολόγους, κυρίως στη γιορτή του Μεγάλου Φωτίου, «Ρε παιδιά», έτσι όπως μιλούσε, «Ρε παιδιά, είναι εκκλησία το Βατικανό». Εκείνος που για πρώτη φορά απήντησε ήταν οικουμενιστής, αλλά έντιμος άνθρωπος, ο Μακαρίτης ο Νίκος ο Νησιώτης, ο καθηγητής, και του λέει ρητορικόν το ερώτημα, μακαριότατε, δεν επιδέχεται δηλαδή απάντηση. Ο Σεραφείμ, πού το καταλάβατε, είχε παιδεία και δεν φαινότανε, διότι δεν επεδείκνυε την παιδεία του. Αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Κάποτε θα σας μιλήσω για τον Σεραφείμ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έμεσα ή άμεσα επιτίθεμε εναντίον κάποιου άλλου. Το κράτος λοιπόν. Μετά, η περιεκπορεύσεως Αγίου Πνεύματος διδασκαλία, που είναι βλασφημία κατά του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Ξέρετε τι θα πει να λέει ο Χριστός στο 15-26 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Το Πνεύμα, ο Παράκλητος, το Πνεύμα όπαρα του Πατρός εκπορεύεται. Και εμείς να λέμε όχι και εκ του Υιού. Το καταλαβαίνετε. Θυμάμαι ένα γεροντάκι μοναχό στο Άγιον Όρος όταν ήμουν νέος και του λέμε γέροντα προσεύχεσαι, κάνεις νηστείες, κάνεις μετάνοιες. Δεν στενοχωρήθηκε να αιρετιστεί δηλαδή και να μας πει τι λέτε τώρα ρε παιδιά, κοροϊδεύετε. Αλλά τι μας είπε, είμαστε 5-6 νεοπτυχιούχοι της θεολογικής σχολής, ο Χριστός μου είπε, ακούστε, απάντηση του γνησίου μοναχού, του γνησίου Ορθοδόξου. Ο Χριστός μου είπε, τούτο το γένος, ο διάβολος δηλαδή και τα δαιμόνια, που και εκπορεύεται η μη προσευχή και νηστεία. Μπορώ να μην νηστέψω, αφού το είπε ο Χριστός. Αν μου έλεγε να χορέψω, θα χόρευα. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Όχι ότι θέλω εγώ ως Ορθοδοξία. Αλλά ότι ο Χριστός και οι Άγιοι του αποδεδειγμένα είναι πλέον ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε διαφορετικά, δεν είπε έτσι, το είπε διαφορετικά, διότι θέλουμε να τα συγκαλύψουμε. Το Φιλιόκπε λοιπόν. Μετά ο υποβιβασμός των συνόδων. Ο Πάπας υπεράνω των Οικουμενικών Συνόδων. Συγκαλεί και είναι ο αλάθητος ηγέτης, ο αντιπρόσωπος του Χριστού, άλλη βλασφημία, λες και ο Χριστός είναι εργοστασιάρχης και έχει αντιπροσώπους σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ο υποβιβασμός των συνόδων γενικά είναι χριστιανισμός άλλου είδους, που έλεγε ο Ντοστογεύσκης. Άλλος χριστιανισμός. Θα μου πείτε εσύ Παπαγιώρη τα καταλαβαίνεις, οι άλλοι δεν τα καταλαβαίνουν. Προσπαθούμε κάποιοι, και εγώ ίσως μαζί, να μην τα καταλάβουμε. Συσκοτίζουμε τα πράγματα διότι δεν, αν τα καταλάβουμε δεν διευκολυνόμεθα σε αυτό που κάνουμε. Να είσαι κοντά στους ισχυρούς, να παίρνεις παραβία, να παίρνεις παράσημα, να παίρνεις χρήματα. Ξέρετε πως δίδονται τα χρήματα και στην Εκκλησία. Δεν λέω για τις Ελλάδες μόνο, μπορεί και εδώ να συμβαίνουν τέτοια. Να σου λέει θα πας στο τάδε, στην τάδε συζήτηση, στον τάδε διάλογο και πάρε και ένα χαρτσιλίκι. Θυμάμαι όταν ήμουνα επί 25 χρόνια περίπου στο διάλογο με τους Λουθυρανούς,
και εκπροσωπούσα με τον Χρύσανθο Λεμεσού έως χωρέστον την εκκλησία της Κύπρου ως θεολόγος, μου έλεγε ο Χρύσανθος, πάρε εδώ, μου έδινε μερικά δολάρια για να αγοράσω κανένα δώρο για την οικογένεια, γιατί δεν είχα χρήματα. Το χαρτζηλίκι μου πήγε. Και δεν ντρεπόμουν γι' αυτό, δεν με πλήρωνε, ήταν που θα έκανα και όλη τη δουλειά, την γραφική εργασία, να συντάξω τις εκθέσεις κλπ. Κλπ. Αλλά μου έλεγε, πάρε λίγα δολάρια για να πάρεις κάτι στην οικογένειά σου. Με ρωτούσα, θέλω, όχι, λέω, δεν θέλω, δεν αισθάνομαι τι. Για πληρωμή, δεν έρχομαι για να αμοιφθώ. Αντί λοιπόν να σου δώσει κάποια εκκλησία λίγα δολάρια, σου δίνει χιλιάδες δολάρια και σε έχει δεμένο στο χέρι. Γι' αυτό καταλαβαίνετε, δημιουργούνται αυτές οι διαπλοκές ακόμη και στον εκκλησιαστικό χώρο, και τα ξέρω και από τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, διότι δόξα τω Θεώ η πείρα μου είναι τεράστια. Αυτή λοιπόν είναι αυτό είναι το αποτέλεσμα του άλλου χριστιανισμού. Τα ξέρουν κάποιοι, αλλά έχουν θυμώσει δυστυχώς την αλήθεια μέσα τους και δεν αφήνουν τη συνείδησή τους να εκφραστεί. Ένα άλλο σοβαρό διαφοροποιητικό στοιχείο του κράτους που λέγεται παπισμός και της Ορθοδοξίας, που παρά τις αμαρτίες μας δεν την αλλάξαμε, ξέρετε, τα πρόσωπα πέφτουν. Η Ορθοδοξία δεν έχει πέσει. Στην εποχή του Αγίου Μάρκου όλοι πέσαν. Όλοι υπεχώρησαν για να μην δυσαρεστήσουν τον αυτοκράτορα και την εύνοια του αυτοκράτορα. Και όταν ο Μάρκος δεν υπέγραψε, για έναν είπε ο Πάπας Ευγένιος, «Φέτσιμους νίχιλ, ντούμκουε φέτσιμους νίχιλ». Λοιπόν, επιείσαμε μουδέν, δεν κάναμε τίποτα. Το Μάρκο θέλατε να υπογράψει. Γι' αυτό κοιτάξτε, αυτό είναι το χρέος το δικό μας σήμερα. Εάν υποτεθεί ότι ο μεταλλινός μέσα στην αμαρτία του, στην ατέλειά του, ακολουθεί τα βήματα του Μάρκου, εγώ θέλω να υπογράψω. Τους άλλους τους έχουν στο χέρι. Να η ευθύνη που έχει. Λέγαμε, είχαμε μια συζήτηση στο σπίτι με αρκετούς αδερφούς και αδερφές την περασμένη Κυριακή, υπενθυμίζω σε όσους ήταν παρόντες, να ποια είναι η ευθύνη. Δεν είμαστε μεμονωμένα πρόσωπα, μονάδες. Αλλά από μας περιμένει όλος ο κόσμος σωστή απάντηση σε όλα τα θέματα. Και λένε, ο τάδε, να μην πω μεταλλινός, ο Ρωμανίδης υπέγραψε, όχι, κάμαμε, δεν κάμαμε τίποτα. Μου έλεγε στη Γερμανία όταν σπούδαζα, ο καθηγητής και μονσινιόρε, θα λέγαμε βοηθός επίσκοπος τότε, ο επικεφαλής του τμήματος υποτροφιών του παπισμού στο Ρέγγενσμπουργκ, ο Άλμπερτ Ράουχ, καπνός δηλαδή, Ράουχ είναι καπνός. Μου έλεγε λοιπόν ο Ράουχ μία μέρα σε συζήτηση, γιατί μου έδινε κάποια εκτίμηση και είχαμε έντιμες συζητήσεις. Εγώ επί 2 χρόνια έπαιρνα μία υποτροφία 400 μάρκων κατά το σύστημα ανταλλαγής φοιτητών, όχι για να πουλήσω την πίστη μου. Εμείς δίναμε υποτροφίες στους παπικούς και εκείνοι έδιναν στους Ορθοδόξους. Και με τη μεσολάβηση του τότε ακόμη στην Γερμανία εργαζομένου και μετέπειτα καθηγητού της δογματικής του Μέγα, έτσι λέγεται, Φαράντου, πήρα και εγώ μία υποτροφία για 1,5-2 χρόνια. Και μας καλούσαν κατά διαστήματα για να γνωριστούμε καλύτερα και λοιπά, του know us better που λένε οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι. Μας καλούσαν για συζητήσεις και τέτοια. Εγώ καταλάβαινα ότι ήθελα να μας εξοικειώσουν μαζί τους. Μου λέει ο Ράουχ, είμαστε ο Χρύσανθος, ο Λεμεσού, τότε ήταν Αρχιμανδρίτης, και ο Παπαγιώργης, και συζητούσαμε, μου λέει, ακούστε να σας πω, λέει, είμαι πλήρως απογοητευμένος από τους Ορθοδόξους και Ρουμάνους και Σέρβους και λοιπά. Διότι οι περισσότεροι, όταν είστε εδώ, είστε δουλοπρεπείσοι στον παπισμό. Όταν γυρίσετε στην πατρίδα σας, τότε το παίζετε Ορθόδοξοι. Και τότε μας έπλεξε το εγκόμιο και λέει, οι μόνοι ειλικρινείς που λένε την αλήθεια είναι ο Χρύσανθος και ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός. Το θεώρησα ως το μεγαλύτερο έπαινον και έφερα στο νου μου το παράδειγμα του Αγίου Μάρκου, υπέγραψε ο Μάρκος.
Θα επανέλθω σε αυτό πολύ σύντομα βέβαια. Το 1215 εθεμελιώθη η Ιουνία. Πήραν την απόφαση σε Οικουμενική Σύνοδο της Δυτικής λεγόμενης Εκκλησίας, πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν το σώμα της Ιουνίας παράλληλα που υπήρχε ακόμη η Ιερά Εξέταση, την οποία πήρε από την πολιτεία την Ιερά Εξέταση, ξέρετε όλοι, την πήρε ο εκκλησιαστικός χώρος. Η Ιερά Εξέταση ασκούσε πίεση και δύο και εκείνους που ειρνούντο την εξουσία του Πάπα μέσα εις τον παπισμό. Γι' αυτό λέγανε μάγισσες και τέτοια. Ποιες μάγισσες? Η Ιερά Εξέταση ήταν ο πόλεμος εναντίον των αντιδρών. Ο Γαλιλαίος ήταν μάγισσα ή μάγος. Ακόμη και τον Γαλιλαίο κατεδίωξαν και πέρασε από την Ιερά Εξέταση. Η Ιουνία είχε σκοπό να υποτάξει τους έξω, δηλαδή τους Ορθοδόξους. Αρχίζει 1215 ως ιδέα, αυτό που είναι η Ιουνία, και θεμελιώνεται το 1254 σε σύνοδο της Λιών, και τότε κατοχυρώνονται δύο πράγματα. Για μέν την Ιερά Εξέταση το 1254 κατοχυρώνονται τα βασανιστήρια ως ανακριτικών μέσων, καταλάβατε, επιτρέπονται τα βασανιστήρια. Λες και είναι αστυνομία. Ο Σεραφείμ λέει είναι εκκλησία. Όχι, δεν είναι εκκλησία. Θα μου πείτε σήμερα υπάρχουν. 1886 έχουμε κάψιμο κάποιου αιρετικού στην Νότιο Αμερική από την Ιερά Εξέταση. Μέχρι σήμερα υπάρχει Ιερά Εξέταση. Είναι η Congregatio de Propaganda Fide. Είναι το Υπουργείο, θα λέγαμε, το οποίο προπαγανδίζει την πίστη. Ξέρετε ποιος ήταν αρχηγός της Ιεράς Εξετάσεως μέχρι να γίνει Πάπας? Ο Βενέδικτος, ο 16ος, δηλαδή ο Καρδινάλιος Ράτσιγκερ. Αρχηγός της Ιεράς Εξετάσεως. Εν 20ο αιώνα και ακόμη σήμερα υπάρχει. Τώρα βέβαια δεν έχουμε πυρά να σε ρίχνει στη φωτιά κλπ. Έχουμε άλλους τρόπους διωγμού και καταδίκης. Δεν σταματάνε αυτά τα μέσα. Από το 1254 λοιπόν στην Ιερά Εξέταση έχουμε τα βασανιστήρια και οχυρώνεται, κατοχυρώνεται και αναπτύσσεται ο θεσμός της Ιουνίας. Τεράστια θέματα. Αυτά αντιμετώπιζαν οι δικοί μας στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας. Και κάτι άλλο. Μεταξύ 1431 και 1449 διαρκούσαν σε πολλά χρόνια και ακόμη και σήμερα διαρκούν σε μεγάλες περιόδους, είχαμε μία σύνοδο στην Δύση, στο Μπάζελ, στην Βασιλεία. Στη σύνοδο αυτή μετήχαν οι ηγεμόνες της Δύσεως, οι οποίοι κατεδίκαζαν τον Πάπα και τον Παπισμό. Δηλαδή και αυτοί καταλάβαιναν που οδηγείται, έτσι προέκυψε λίγες δεκαετίες μετά ο Προτεσταντισμός. Διότι έβλεπαν πού πηγαίνει το πράγμα. Τότε λοιπόν μας κάλεσε τους Ανατολικούς και η Σύνοδος της Βασιλείας του Μπάζελ, αλλά και ο Πάπας, ο Ευγένιος ο Τέταρτος. Και εμείς πήγαμε στον Πάπα για να υπερασπίσουμε και να στηρίξουμε τον Πάπα. Βλέπετε, οι περισσότεροι είχαν γίνει Ιουνίτε, οι δικοί μας. Και ο δάσκαλός μου, ο Τωμαδάκης, υπεστήριζε ότι πρέπει να γίνει, να ανακηρυχθεί Άγιος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Μα ήταν Ιουνίτης. Παντρεύτηκε μία παπική και τότε δεν ήταν όπως σήμερα η μειχτή γάπη που μπορεί να παντρεύεσαι ή να νυμφεύεσαι κάποιον που δεν έχει ιδέα τι του γίνεται. Αν και όποιος Ορθόδοξος νυμφεύεται παπική ή Προτεστάντισσα, εχμαλωτίζεται από τη γυναίκα του. Και κυρίως οι Έλληνες. Διότι οι Έλληνες δεν ενδιαφερόμαστε για την ουσία των πραγμάτων. Είναι τεράστιο θέμα, το έζησα πολλά χρόνια ή στο εξωτερικό, κυρίως στη Γερμανία. Οπότε πήγαμε να στηρίξουμε τον Πάπα εναντίον των ηγεμόνων της Δύσεως. Τι θα γινότανε αν πηγαίναμε στη Σύνοδο της Βασιλείας? Υπήρχε περίπτωση μέσα στο πάθος που είχε ο κόσμος εναντίον του παπισμού, με τα όργια τα οποία γινότανε, πορνοκρατίες κλπ. Πολλά πράγματα.
γινόντανε στη Δύση, υπήρχε περίπτωση να μας υποστηρίξουν περισσότερο οι ηγεμόνες, μολονότι και αυτοί θέλανε την κεφαλή μας επί πίνακα. Κανείς δεν δίνει αν δεν πάρει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν και ούτε ξέρουν, γιατί είναι αγράμματη τελείως η πολιτική μας. Μπορεί να ξέρουν γλώσσες, parlez-vous français, ο άλλος μιλεί με το λάμδα, το λέει, ποιος είναι ο νέος πρόεδρος τώρα, της Αμερικής, ναι, το ρο, το λέει, ο Τραμπ. Ρε πες το Τραμπ, ρε, τραμπάλας είναι, Τραμπ. Καταλαβαίνετε, μπορεί να μιλεί, αλλά αυτά δεν είναι γνώσεις, ούτε γνώση ξένων γλωσσών, άσχεστα, απίστευτα. Γράμματα, σωστά γράμματα δεν ξέρουν. Η αντιπροσωπεία μας είχε περίπου 100 πρόσωπα. Ήταν ο Αυτοκράτορας Ιωάννης, ο Παλαιολόγος, ο Δεσπότης Δημήτριος. Ξέρετε, Δεσπότης σήμαινε πολιτικός ηγέτης. Θα λέγαμε περιφερειάρχης σήμερα. Γι' αυτό μετά την άλωση, ο Επίσκοπος, επειδή δεν είχαμε πολιτικούς, είχαμε τουρκοκρατία ή ενετοκρατία, πήρε ο Επίσκοπος τον όρο Δεσπότης. Η μεγαλύτερη βλασφημία, δεν κατηγορώ, αλλά επεκράτησε. Είναι να λέμε, και εγώ το λέω καμιά φορά στο Δεσπότη, τα σεβάσματά μου και λέω, τι βλάκας είμαι, άλλα διδάσκω και άλλα λέω. Δεσπότης είναι πολιτικός όρος. Δεν είναι εκκλησιαστικός. Θα πεις εις τον Σεβασμιότατο, στον Μακαριότατο, τα σεβάσματά μου. Καταλαβαίνετε, ο Δεσπότης Δημήτριος ήταν αδελφός του Αυτοκράτορα. Ο Γεώργιος, τότε και μετά Γενάδιος Σχολάριος, ο Πλήθων, ο Γεώργιος και αυτός Πλήθων και μισθός ο δάσκαλος, ο Πατριάρχης Ιωσήφ, ο Άγιος Μάρκος, ο Βυσαρίων, Μητροπολίτης Νικαίας, τον Άγιο Μάρκο τον χειροτώνησαν λίγο πριν, Νικαίας ήταν ηγούμενος σε μονή, τον χειροτώνησαν επίσκοπο για να έχει μεγαλύτερο κύρος, αλλά ως θεολόγο τον πήραν. Ο Βυσαρίων Νικαίας, και ο μέγας εκκλησιάρχης, αυτό είναι ένα οφίτη, ο Σίλβεστρος Σιρόπουλος, ο οποίος έγραψε και την ιστορία της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας. Ένα σπουδαιότατο κείμενο. Και πολλά άλλα πρόσωπα. Περί τα 100 πρόσωπα. Ο Πλήθων, ξέρετε, κρατήστε τα από τώρα, δεν ήταν ειδωλολάτρης. Ήταν νεοπλατωνικός φιλόσοφος. Διότι ο πλατωνισμός και ο νεοπλατωνισμός είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα. Ο Πλάτων μιλεί περί Θεού περισσότερο από ένα θεολόγο. Είχαν θρησκευτική ουσία, θρησκευτικό χαρακτήρα και ο πλατωνισμός και ο τροποποιημένος πλατωνισμός, ο νεοπλατωνισμός του Πλοτίνου. 27 Ενδεκάτου του 1437, 27 Νοεμβρίου, φύγαν από την Κωνσταντινούπολη και έφτασαν 8 Φεβρουαρίου στην Βενετία. Πόσοι μήνες είναι, 3 μήνες, τόσο κάνανε. Με σταθμούς, περιμένανε να μην βρέχει, να μην έχει ανέμους κλπ. Για να ξεκινήσουν. Προσέξτε, όποιος δεν ξέρει τον τρόπο επικοινωνίας των προηγουμένων αιώνων, ακόμη και του 19ου αιώνα, δεν μπορεί να υπολογίσει σωστά. Το λέω, οι παλαιότεροι το έχετε ακούσει, αλλά σας το θυμίζω. Από την Βενετία στην Κέρκυρα, ο Κωνσταντίνος Τυπάλτος Ιακωβάτος, που εξελέγει καθηγητής το 1825 της Ιωνίου Ακαδημίας, του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου, του πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου θα λέγαμε στην Κέρκυρα, αλλά τότε λεγόνταν Ακαδημίες, Academy, τα πανεπιστήμια. Ξέρετε πόσες μέρες έκαμε από την Βενετία στην Κέρκυρα? 86 μέρες. Το καταλάβαμε. Για σκεφτείτε τον 8ο, τον 5ο, τον 4ο αιώνα κλπ. Περιμένανε να έλθουν οι αλκιονίδες μέρες, ο Απόστολος Παύλος κλπ. Με τους Ρωμαίους που τον είχαν εκμάλωτο για να τον δικάσουν στην Ρώμη. Φτάσανε 20 Οκτωβρίου, η μέρα του Αγίου Γερασίμου μετά, η Κεφαλονιά, ξέρετε, έγινε χριστιανική από τον Απόστολο Παύλο. Εκεί έγινε το ναυάγιο του Παύλου, αυτή είναι η Μελίτη. Όλος ο κόσμος τώρα αυτό δέχεται. Και φύγανε για τη Ρώμη τα τέλη Ιανουαρίου με τις αλκιονίδες ημέρες, όταν έκαμε λίγο μπουνάτσα, καλό καιρό. Η σύνοδος άρχισε στην Φεράρα, διότι εκεί έμενε ο Πάπας. Προσέξτε πόσο μεθοδικά αρχίζουν οι πιέσεις, φανερές και αφανείς πιέσεις.
Δεν είπανε πάμε όλοι μαζί σε μια άλλη πόλη να κάνουμε τη σύνοδο για να λάβει επίσημο χαρακτήρα. Στο σπίτι του Πάπα, κάτω από τα διαμερίσματα του Πάπα στη Φεράρα. Και το τραγικότερο, ο Πάπας με την αρχή της Συνόδου ζήτησε να προσκυνήσουν οι Ανατολικοί τα πόδια του. Και ο Πατριάρχης και όλοι οι Επίσκοποι και όλοι οι λαϊκοί που συμμετείχαν και ο Αυτοκράτορας. Βέβαια δώσανε ένα καυγά στην αρχή, τα χάσανε οι Ανατολικοί και δεν έγινε αυτό, να προσκυνήσουν τα πόδια του Πάπα. Αυτές οι πιέσεις ασκούνται μέχρι σήμερα. Σήμερα δεν είναι ανάγκη να προσκυνήσεις τα πόδια του Πάπα. Τα προσκυνείς διαφορετικά. Άλλαξαν οι τρόποι δουλείας και δουλοπρέπειας. Ένα παράδειγμα. Από το 1986 γίνονται οι σύνοδοι της Ασίζης. Στην Ασίζη, σας θυμίζει από το Άγιο Φραγκίσκο, όπως λένε αυτοί της Ασίζης, ο οποίος έλεγε όποιος δεν σφάξει Ορθοδόξους δεν σώζεται. Ο Άγιος, ο Φραγκίσκος της Ασίζης. Εκεί στην Ασίζη άρχισαν οι συναντήσεις της Ασίζης. Θα σας περιγράψω με δύο λόγια πώς γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Υπάρχει ένα κεντρικό βάθρο, συμπροσευχές δηλαδή, όλων των θρησκευμάτων, μέχρι οι ερυθρόδερμοι με τις πίπες. Κρατούν τις μεγάλες πίπες οι ερυθρόδερμοι. Είναι και αυτοί εκεί. Σε ένα θρόνο που υψώνεται 3-4 σκαλοπάτια πάνω από την γη είναι ο Πάπας. Δίπλα του, στο δεξιά του, αλλά στο έδαφος πατάει η πολυθρόνα η δική του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Αριστερά, κάποιος άλλος μεγάλος, ίσως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πάλι στο έδαφος, άρα ο Πάπας είναι υπερυψωμένος. Και τι γίνεται, αφού ο Πάπας καθίσει στο θρόνο, τα ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί γίνεται κάθε μερικά χρόνια, επαναλαμβάνεται η συνάντηση της Ασίζης, όπως λέγεται, έστω και αν γίνεται σε άλλα μέρη. Αφού λοιπόν ο Πάπας καθίσει, ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός, οδηγείται από έναν επίσκοπο του Πάπα, μπροστά από τον Πάπα. Βάζει μετάνια βαθιά ο Πατριάρχης μας, για να πάει στη θέση του δίπλα στον Πάπα, στο έδαφος. Και στο ίδιο ύψος με τον Πατριάρχη είναι ο καημένος ο ερυθρόδερμος με την πίπα της ειρήνης. Και πολλοί άλλοι. Οι εκπρόσωποι όλων των γνωστών θρησκευμάτων του κόσμου. Να πιέσεις. Μπορούσε να πει ο Πατριάρχης, όχι Κύριε, δεν έρχομαι έτσι. Εκπροσωπώ την αποστολική και πατερική παράδοση. Αλλά σου λέει, εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να μαλώσουμε, ήρθαμε για να προσκυνήσουμε. Το καταλαβαίνετε γιατί φωνάζουμε. Δεν είναι αυτό, μα εμείς είμαστε καλύτεροι, αυτοί είναι χειρότεροι. Δεν είναι το πρόβλημα έτσι. Εγώ ή ο Οικουμενικός Πατριάρχης ή ο Αρχιεπίσκοπός μας, να είναι καλά οι άνθρωποι. Εκφράζουμε με την ιεροσύνη μας τον Ιησού Χριστό. Κάνουμε τον Χριστό λοιπόν να προσκυνήσει, διότι εγώ είμαι καλύτερος, όχι διότι εγώ είμαι καλύτερος. Μπορεί εγώ να είμαι άθεος, μασόνος. Να έχεις ένα πατριάρχη, μιλώ γενικά και να είναι μασόνος. Βλασφημεί τον Χριστό. Αλλά η ιεροσύνη που φέρω δεν είναι ούτε του Πατριάρχη, ούτε δική μου, ούτε του Αρχιεπισκόπου, ούτε του Πατρός Νικολάου. Η ιεροσύνη είναι Ιησούς Χριστός. Κουβαλώ, όπως σας έχω πει πολλές φορές, αναξίως, είμαι αχθοφόρος της ιεροσύνης. Δεν σέβομαι τον εαυτό μου, αλλά τον Ιησού Χριστό, τον οποίον αναξίως με την ιεροσύνη ή αρχιεροσύνη έχω επί τον νόμο. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Καλά, ένας λαϊκός μπορεί να μην το λάβει υπόψη. Υπάρχουν λαϊκοί ξευστέρια, καλύτεροι από εμάς. Αλλά ένας κληρικός και θεολόγος και καθηγητής είναι δυνατόν. Δεν τα ξέρουν, αδελφοί μου. Ούτε τα ξέρουν, ούτε τους νοιάζει. Προχθές έφυγα από τη θεολογική σχολή, ας πούμε, συνταξιοδοτήθηκα. Και εμείς ψηφίσαμε κάποιους για να είναι μαθητέ μας και διάδοχοί μας στις θεολογικές σχολές. Μπάς περιπτώσει. Ειλικρινέστεροι είναι κάποιοι πάπες σήμερα. Ο Ράτσιγκερ, ο καρδινάλιος Ράτσιγκερ, τον οποίο σας ανέφερα ως πάπας Βενέδικτος 16ος, το 2007
Επήγαινε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει στο πλαίσιο του διαλόγου τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και στο Φουμιτσίνο, αν δεν κάνω λάθος, στο αεροδρόμιο το μεγάλο της Ρώμης, οι δημοσιογράφοι που ήταν βαλτοί από κάποιους, του λένε «Άγιε Πατέρα, οι Προτεστάντες είναι εκκλησία?» Και τι είναι? Όχι, δεν έχουν το χαρακτήρα της εκκλησίας. Πρέπει να ενωθούν μαζί μου, μαζί μας, για να γίνουν εκκλησία. Το καταλάβω, τα αδελφοί. Αυτός μιλεί από θέσεως ισχύος. Και εμείς λέμε ο καλός πάπας, ο καθηγητής κλπ. Από εμάς τους καθηγητές έρχονται όλα τα κακά. Δυστυχώς, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα γράμματά μας όπως ο Μάρκος και οι άλλοι τρεις ιεράρχες που θα έχουμε σε καμία δεκαετία μέρες, αλλά χρησιμοποιούμε τα γράμματά μας για να εγκληματούμε και να κερδίζουμε. Ρωτήθηκε μετά ο Πάπας, ο Βενέδικτος, η Ορθόδοξη είναι εκκλησία? Λέει ναι, είναι εκκλησία, αλλά ελληματική εκκλησία. Τους λείπει κάτι, δεν αναγνωρίζουν το πρωτείο. Το 2007. Εμείς λέμε τότε, για να μην μας κατηγορεί ο Πάπας, ας αναγνωρίσουμε το πρωτείο του Πάπα, να μην έχει παράπονο. Καταλάβατε πως ασκούνται οι πιέσεις? Οι πιέσεις παραμένουν. Τους λέει, θα προσκυνήσετε την παντούφλα μου. Αυτό ήταν από δικτά τους Πάπε του 11ου αιώνα, όπου ο Πάπας απαιτούσε από τότε να του προσκυνούν το πόδι και οι άλλοι εκκλησιαστικοί, αλλά και οι άρχοντες. Αυτά ακούανε και βλέπανε οι ηγεμόνες της Δύσεως και επανεστάτησαν μετά. Στο τέλος επεκράτησε στη μέση να είναι το Ευαγγέλιο, γιατί ο Πάπας ήθελε να είναι αυτό στο κέντρο και τα πάντα να αναφέρονται στον Πάπα. Βέβαια εδώ πλώτσισαν λίγο οι Ανατολικοί, έτσι τοποθετήθηκε στο μέσο το Ευαγγέλιο, αλλά δεξιά ο Πάπας με όλους τους παπικούς εκπροσώπους στη Σύνοδο και αριστερά ο Αυτοκράτορας, μετά ο Πατριάρχης και όλη η Ανατολική. Δουλεύτε το αυτό μέσα σας και θα καταλάβετε. Η έναρξη έγινε 9 Απριλίου του 1438, Μεγάλη Τετάρτη. Οι Λατίνοι αντιπρόσωποι ήσαν ο καρδινάλιος Ιουλιανός Τσεζαρίνη, μεγάλος θεολόγος των Δυτικών, ο Ιωάννης Τορκουεμάδα και πολλοί άλλοι. Τώρα θα μου πει κανείς, ο Πλήθων τι δουλειά είχε στη Σύνοδο? Ξέρετε, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έπαιρναν και γραμματισμένους λογίους κλπ. Για να χρησιμοποιηθούν στην σύνταξη κειμένων κλπ. Βέβαια οι πατέρες ξέρανε γράμματα περισσότερα από τους λογίους κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν περίεργο αυτό το φαινόμενο. Λίγα πήρανε και τον Πλήθωνα που ήταν 80 και. 80 και. Αλλά τον χρησιμοποίησαν ως δάσκαλο της παλαιογραφίας. Μπορούσε να διαβάσει χειρόγραφα. Και μάλιστα ο Πλήθων, Θεός χωρέστον, υπεστήριξε την Ορθοδοξία. Δεν ήταν ειδωλολάτρης σαν τους σημερινούς νεοπαγανιστές. Ο Πλήθων ήταν νεοπλατωνικός και ήθελε να προωθήσει τον νεοπλατωνισμό ως θρησκεία για να ενώσει, να ενοποιήσει το ελληνικό στοιχείο. Αυτή ήταν η φιλοδοξία του. Αξίζει τον κόπο κάποια μέρα να μιλήσουμε γι' αυτό. Ο Πλήθων λοιπόν ήξερε να διαβάζει χειρόγραφο, διότι δεν είχαμε έντυπα ακόμα. Είχαμε χειρόγραφο. Λίγο αργότερα θα αρχίσει το πρώτο έντυπο, η Αγία Γραφή με τον Γκουτεμβέργιο κλπ. Ο Πλήθων λοιπόν έσωσε την Ορθοδοξία. Βλέπετε, όταν υπάρχει ευσυνειδησία και ειλικρίνεια, είπε, έσωσε σε κάποιες δύσκολες στιγμές την Ορθοδοξία με τα χειρόγραφα. Δηλαδή ο καρδινάλιος Τσεζαρίνη, όταν μιλούσαν περί του Φιλιόκμε, έλεγε είναι αρχαία παράδοση της Εκκλησίας. Μην κοιτάζετε σήμερα που πας στο κομπιούτερ και βρίσκεις όλη την σχετική φιλολογία, Wikipedia όπως λέγεται. Τότε έπρεπε να έχεις κώδικες, γιατί η έκδοση ήταν με την αναπαραγωγή για τις αντιγραφείς. Ο Πλήθων λοιπόν πήρε τον κώδικα, λέει δώστε μου τον κώδικα να τον δω. Παίρνει τον κώδικα και λέει ραζούρα η κώδικα. Ξύσιμος τον κώδικα. Είχανε κάνει, σβήσανε κάτι άλλο και βάλανε το Φιλιόκουε οι Φράγκοι.
αλλά ένας ισχυμένος, ένα ισχυμένο μάτι στην επιστήμη της παλαιογραφίας που διάβαζε, δηλαδή άνετα τα παλιά χειρόγραφα, δεν μπορούσε να απατηθεί, και αυτός ήταν ο Πλήθωνας. Άρα ο Πλήθων προσέφερε βοήθεια στην Ορθοδοξία. Και θα δούμε και πάλι παρακάτω, πολύ γρήγορα θα προχωρήσω, την συμβολή του. Οι Ορθόδοξοι ομιλητές ήσαν ο Άγιος Μάρκος, ο Βυσαρίων και ο Ρόδου Ανδρέας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν παθιασμένοι, κυρίως ο Μάρκος. Δεν πήγε με προκατάληψη. Μάλιστα πήγε με την καλή διάθεση να προχωρήσουν την Ένωση. Την Ένωση όμως με βάση την αλήθεια, με βάση τον Χριστό. Εκεί ήταν το εμπόδιο της αληθινής ενώσεως. Οι άλλοι όμως εργαζόντουσαν πολιτικά να πάρουμε την υποστήριξη του Πάπα. Όσο μας υποστήριξε εσάς ο Πάπας, τόσο υποστήριξε και την Ανατολή όταν έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Χωρίς Χριστό, σύ μου ισχύς Κύριε, σύ μου και δύναμη, σύ μου κρατέωμα. Η δύναμή μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο ολόκληρος Χριστός της αλήθειας, ο Χριστός της Ορθοδοξίας, ο Χριστός των Αγίων Πατέρων, των Αποστόλων, των Προφητών και των Αγίων Πατέρων και Μητέρων όλων των αιώνων. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, ο Πλήθων έσωσε σε ορισμένες περιπτώσεις την Ορθοδοξία με το φιλότιμο που είχε. Σας είπα, δεν ήταν ειδωλολάτρης ο Πλήθων, αλλά ακολουθούσε την θρησκευτική φιλοσοφία του νεοπλατωνισμού. Η μία πίεση ήταν η μεταφορά λόγω Πανόλους, η μεταφορά από την Φεράρα στην Φλωρεντία στις 26 Φεβρουαρίου του 1439, ένα χρόνο μετά. Εκεί ήταν το σπίτι του Πάπα, Σάνκτα Μαρία Νοβέλα, η νέα Αγία Μαρία. Εκκλησία έχω πάει και έχω δει και τον τάφο του Πατριάρχου Ιωσήφ, πέθανε ο Πατριάρχης μας και τάφη εκεί μέσα στην Παπική Εκκλησία, που κάμανε τιμή. Και ο Πάπας ήταν από πάνω, έμενε, και από κάτω γινόταν η Σύνοδος. Η μέθοδος της Συνόδου, με δύο λόγια, δεν αποστασιοποιείται από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα. Είναι ο τρόπος της υποταγής, του εξαναγκασμού να δεχτείς το παπικό, την παπική βούληση. Τα ίδια ακριβώς γίνονται σήμερα όπως γινόντουσαν τότε. Όλα έπρεπε να τα κάνουμε δεκτά, περί φιλιόκβε, περί μακαριότητος των Αγίων κλπ. Κλπ. Ήταν πέντε διαφορές που συνεζητήθησαν και έπρεπε όλα να τα κάνουμε δεκτά, όπως τα έλεγαν οι παπηγοί. Κάποιοι δικοί μας κάνανε αυτό που κάνουν και σήμερα. Λένε είναι δύο παράλληλες παραδόσεις. Εκείνοι βλέπουν τον χριστιανισμό έτσι, εμείς τον βλέπουμε αλλιώς και βαίνουμε παράλληλα. Αυτά τα έλεγε ο Αθηναγόρας πρώτος. Το μεγάλο κακό άρχισε επί Αθηναγόρου. Όταν πήγανε στα Ιεροσόλυμα, ο Αθηναγόρας, ο Πάπας Παύλος ο Έκτος, και τα λέει δημόσια, τα έλεγε δημόσια ο Αθηναγόρας. Έχω δημοσιεύσει κείμενα του, δυο φορές. Και έλεγε, πήγαμε στο ιδιαίτερο διαμέρισμα του Πάπα και ανοίξαμε τα χέρια και αγκαλιάσαμε ο ένας τον άλλο. Τι είπαμε, τι λέγουν δύο καρδιές όταν αγαπούνται. Έγραφε αυτό, είναι ερωτική εξομολόγηση. Δεν είναι Ορθόδοξοι. Απειδεύουν οι καρδιές όταν αγαπώνται. Βέβαια ήθελε να δώσει ένα αγαπητικό τόνο σε όλα αυτά, αγαπολογικό καλύτερα. Επομένως τότε κατασκευάστηκε όλο το σχέδιο. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πάπα. Ο Αθηναγόρας θα έδινε όλα. Ήταν πολιτικός ο Αθηναγόρας. Θα μπορούσε να είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάλλιστα. Παπάς δεν ήταν. Δεν μύριζε λιβάνι. Έμεινε και 7 χρόνια Μητροπολίτης Κερκύρας. Και ο πνευματικός μου και παλιά ξέρανε τον αγώνα. Αλλά αυτός είναι πολιτικάντης, μου λέγανε οι γεροντώντες και οι παπάδες, όταν ήμουν μαθητής. Καταλάβατε, ήταν γνωστό. Αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή, το φιλιό, το σύμβολο, και με την προσθήκη και χωρίς την προσθήκη. Και να βλασφημάς τον Χριστό που του λες, μπορεί να λες εσύ ό,τι θέλει, βλακίες λες Χριστέ. Διότι εμείς θα βάλουμε και το εκ του Υιού εκπορεύεται. Κάποιος μου έλεγε, καθηγητής στη Θεσσαλονίκη πριν από χρόνια, έλα τώρα για μία λεξούλα θα μαλώσουμε. Παράλληλες λοιπόν μέθοδοι όπως και σήμερα.
Είναι του Καραγκιόζη, αυτό τι λέει, και εσύ έχεις δίκιο και αυτός δεν έχει άδικο. Ακριβώς τα ίδια πράγματα και τότε στη μεθοδολογία. Ξέρουμε ότι ο Μάρκος αρνήθηκε να υπογράψει, σας το είπα, λοιπόν δεν κάναμε τίποτα, λέει ο Πάπας, τον Μάρκο είχε. Σε κάθε εποχή, γι' αυτό είναι η ευθύνη η δική μας. Μου μίλησε ένας παπάς, έχει και αρκετά παιδιά να του ζήσουν, μου λέει, είπε, πες τον Παπαγιώρη, γι' αυτός είναι συνταξιούχος, να σταματήσει αυτά, εμείς έχουμε παιδιά και θέλουμε το μισθό μας. Του μίλησα κι εγώ, και ο πάτερ μου να σου ζήσουν τα παιδιά σου, δεν απαιτώ να με χειροκροτήσεις. Αν τολμώ να πω μια λεξούρα, τι κάνω. Γύφτωση. Δεν μπορώ όμως να φημώσω τη συνείδησή μου. Το μόνο που θέλω από σένα να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσε δύναμη σε αυτόν τον ηλίθιο που λέγεται Ζήσης, που λέγεται Παπαγιώργης, που λέγεται Παπασαράντης κλπ. Να λένε το σωστό. Αυτό ζητάω. Καταλάβατε, έχουμε και σήμερα αυτές από τους συναδέλφους. Μου διαμηνύουν, πες τον Παπαγιώργη να πάψει, διότι εμείς έχουμε παιδιά, λες και εγώ δεν έχω παιδιά. Εν πάση και εγγόνια. Συγγνώμη, δεν είναι όμως μόνο ο Μάρκος που έπρεπε όλοι οι Ορθόδοξοι να υπογράψουν. Πρώτα οι Πατριάρχοι δεν είχαμε, πέθανε, αλλά όλοι οι επίσκοποι μας, όπως ο Καρδινάλιος, ο Βυσαρίων, που έγραψε με τα λαμπάδου. Έπρεπε και οι επίσκοποι να υπογράψουν, αλλά έπρεπε να υπογράψουν και οι λαϊκοί που ήσαν παρόντες. Ο πλήθων δεν υπέγραψε. Ακολούθησε τον μαθητή του τον Μάρκο, αιωνία του η μνήμη και μόνο γι' αυτό. Δεν το λένε, διάβασα ένα άρθρο ενός μεγάλου καθηγητού, Λευτέρη, Θεσσαλονίκης. Όχι θεολόγου, φιλολόγου της φιλοσοφικής σχολής, ζει ακόμα, υπέργυρος. Και δεν λέει, λέει μόνο για τον Μάρκο, φανατικός, ο Μάρκος δεν υπέγραψε. Ο πλήθων τι ήταν φανατικός. Τι περίμενε ο πλήθων, να τον παντρέψουν, να του δώσουν πρίκα, να του δώσουν χρήματα. Η συνείδησή του, αιωνία του η μνήμη. Δεν υπέγραψε και ο πλήθων. Και τότε οι παπικοί, το μάθανε ο αυτοκράτορ, οι παπικοί θέλανε να τους δολοφονήσουν. Βάλανε ομάδα γκαγστερική να δολοφονηθεί ο Μάρκος και ο πλήθων. Είναι μαρτυρίες αυτές, ντοκουμέντα. Τα λέει και ο Σιρόπουλος. Και τότε ο αυτοκράτορας, ο Ιωάννης Ήτα, ο παλαιολόγος, τι έκανε. Τους φυγάδεψε με ένα καραβάκι. Αβόζω, αβόζω και σιγά σιγά τους έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί αυτό, διότι είναι αυτό που λέγει μια παροιμία και το χρησιμοποιεί ο Γρηγόριος ο Θεολόγος για το Μέγα Βασίλειο. Θαυμάζει ανδρός αρετήν και πολέμιος. Ο πανερετικός Κουάλης έβαζε μετάνια, παρόλο που δεν ήταν Ορθόδοξος, στο Μέγα Βασίλειο. Θαυμάζει ανδρός αρετήν τη λεβεντιά του ανθρώπου, την θαυμάζει ακόμη και ο εχθρός, ο πολέμιος. Να κρατήσετε λοιπόν, και ο πλήθων δεν υπέγραψε. Αιωνία του η μνήμη και μόνο για αυτό που έκανε. Η συνέχεια, 5 Ιουλίου έγινε το τέλος της Συνόδου και στις 6 Ιουλίου, ένα μήνα πριν είχε πεθάνει ο Πατριάρχης Ιωσήφ, 6 Ιουλίου γιορτάστηκε η Ένωση. Η Ένωση ήταν εφαρμογή του συστήματος της Ουνίας. Σε όλη τη διάρκεια της δουλείας η προσπάθεια ήταν να γίνει δεκτή η Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας. Το λέγω ως δάσκαλος, ως ερευνητής, δεν μπορώ να προδώσω τουλάχιστον την επιστήμη. Αν είμαι ανάξιος να είμαι κληρικός, με 2 δοκτορά και ένα σωρό άλλα διπλώματα, δεν μπορώ να προδώσω την επιστήμη. Ξέρετε αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ό,τι γινότανε τότε γίνεται ακριβώς και σήμερα. Σε όλη τη διάρκεια της δουλείας ο στόχος ήταν να γίνει δεκτή η Σύνοδος της Φλωρεντίας. Να γίνει δεκτή η Ουνητική Σύνοδος της Φλωρεντίας. Όλα δεκτά. Αυτό έγινε στην Κρήτη. Γι' αυτό το λέω. Τον Ιούνιο του παρελθόντος έτους αυτό έγινε στην Κρήτη. Συ είπας στον Πάπα, όλα δεκτά. Εάν ημείς σιωπήσομεν, ηλίθιοι και κράξομεν.
Θα σηκωθούν οι πέτρες να μας χτυπάνε μόνες τους στο κεφάλι. Είναι θέμα συνειδήσεως. Αν θυμώσουμε τη συνείδησή μας, όλα τα κάνουμε. Δεν κατηγορώ πρόσωπα. Είναι η μέθοδος η οποία και τότε και σήμερα εφαρμόζεται. Η ανθενωτική επεκράτησαν στην Κωνσταντινούπολη διότι είχαν γύρω τους και το λαό, το σώμα, το ευρύ σώμα μάλλον, σώμα είμαστε όλοι. Ξέρετε, κάτι που δεν μπορούσε να το περιμένει κανείς. Όταν φύγανε με τα καραβάκια με κατεβασμένο το κεφάλι, γιατί μετά έλεγαν υπεγράψαμε να μας κοπεί το χέρι. Πώς κάνουμε στις εκλογές εμείς? Έτσι δεν λένε, να μου κοπεί το χέρι, κόψω χέρι της. Το ίδιο κάνανε και αυτοί. Υπεγράψαμε να μας κοπεί το χέρι. Ναι, αλλά εσείς σπάξατε την πίστη και το έθνος μας και το γένος μας και όλη την Ορθοδοξία. Το να σας κοπεί το δικό σας χέρι δεν λέει τίποτα. Αφού εσπάξατε εσείς τα πάντα. Ξεκινήσανε με τα καραβάκια, ιτημένοι, κατηφείς, διότι τότε ήταν φρέσκα τα πράγματα και συνειδητοποιούσαν την προδοσία που έκαναν. Σήμερα έχουμε συνηθίσει να είμαστε στην προδοσία και δεν την αντιλαμβανόμαστε. Λέγω συνήθως ένα παράδειγμα, το λέγα και στη σχολή, μία νύφη που είναι με ολόλεπτο νυφικό, εάν της πέσει ένα χνούδι, λέει ποπολερώθηκα. Ένας μηχανικός αυτοκινήτων που είναι όλος βουτυγμένος στα γράσα, ό,τι και να του ρίξεις πάνω δεν το καταλαβαίνει. Σήμερα γεμίσαμε με γράσα στη συνείδησή μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη βρωμιά την οποία επιθέτουμε στη συνείδησή μας. Πρώτος εγώ. Ο πρώτος σταθμός που είχα μετά από μέρες ταξιδιού ήταν η Κέρκυρα. Γιατί πηγαίνανε αβόζο-αβόζο, σημαίνει ακτή-ακτή, τα πανιά. Όταν φτάσανε στην Κέρκυρα, οι Κερκυραίοι που ήταν κάτω από τους Βενετσιάνους, τους περιμέναμε. Η πρόγονή μου αιωνία τους ημνήμη. Και τους εμήνυσαν να μην κατεβούν διότι θα τους ρίξουν στη θάλασσα. Τον Αυτοκράτορα και τους μεγάλους επισκόπους, μητροπολίτες κλπ. Μην κατεβείτε, θα σας ρίξουμε στη θάλασσα. Και δεν σταμάτησαν στην Κέρκυρα. Έφυγε. Καταλαβαίνετε τι παράδειγμα έδωσαν στον κόσμο. Δεν κάμανε τίποτε εναντίον τους, αλλά τους ειδοποίησαν να μην κατεβούν στο νησί. Ο λαός περίμενε για να τους ανταμείψει καταλήλως. Ο Βυσαρίων και ο Ισίδωρος της Μόσχας, Χιώτης ήταν ο Ισίδωρος. Τότε παντού και τα πάντα τα είχαν στα χέρια τους Έλληνες. Ο Βυσαρίων Έλληνας έγινε καρδινάλιος στη Δύση και πατριάρχης Βενετίας, ένα είδος πατριάρχου Βενετίας, απέτυχε να γίνει πάπας, σας είπα το λόγο, και ο Ισίδωρος, ο Χιώτης, έγινε Μητροπολίτης Μόσχας και καρδινάλιος μετά. Το 1443 η Ανατολή αποκήρυξε την Ένωση. Αλλά τις 12 Δεκεμβρίου του 1452, 6 μήνες πριν από την άλωση, έγινε με τον Ισίδωρο που σας ανέφερα ουνητική λειτουργία μέσα στην Αγία Σοφιά, στην οποία μετέσχε και εκκοινώνησε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Να γιατί δεν μπορούμε να τον κάνουμε, να τον πούμε εις Άγιος. Εάν έχει μετανοήσει και έχει θαύματα, τότε θα πούμε ο Θεός τον συγχώρεσε και τον αγκάλιασε. Αλλά είναι ένας ουνίτης αυτοκράτορας, δεν ζήτησε μετάνοια, δεν μετενόησε. Ήταν ένας πολιτικάντης που πέθανε ένας πολιτικάντης. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος που διαδέχτηκε τον αδελφό του, τον Ιωάννη. Σ' όλη τη δουλεία λοιπόν είχαμε τον αγώνα να επιβληθεί η Σύνοδος Περάρας Φλωρεντίας, η οποία όμως επανειλημμένως απερίφθη. Σήμερα την κάναμε δεκτή. Το επαναλαμβάνω. Αυτό που δεν έγινε επί 500 τόσα χρόνια στη διάρκεια της δουλείας από τον 15ο μέχρι τον 20ο αιώνα, έγινε σήμερα. Ξέρετε, μπορεί να λένε, έχω διαβάσει ένα κείμενο, ότι η Σύνοδος κάτω αναφέρει την 8η, την 9η Οικουμενική. Ναι, αλλά αναφέρει στα λόγια και δεν ακολουθεί στο παράδειγμά του. Καταλαβαίνετε ποιο είναι η θεομπεξία και η απάτη η οποία εκτοξεύεται εναντίον πάντων ημών.
Το λέγω καθαρά, δεν με απασχολεί αν θα ξανακάβω κήρυγμα σε εκκλησία. Γενικά το λέω. Δεν με απασχολεί. Και ας πεθάνω απόψε. Και μόνο αυτό που είπα, καταθέτω την ομολογία της καρδιάς. Δοξάζω τον Θεό που ήρθα σε αυτό το σημείο. Οπότε στην Κρήτη ανεγνωρίστη επισήμως η Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας. Τι σήμαινε? Αναγνωρίζουμε τον παπισμό ως Εκκλησία του Χριστού. Αυτό δεν έγινε στην Κρήτη. Αυτό δεν έγινε στην Κρήτη. Έχουμε Μητροπολίτες και λοιπά, και όταν τόλμησε ο Ιερόθεος, ο Ναυπάκτου, να πει μέσα στη Σύνοδο ότι δεν πρόκειται για εκκλησίες, πήγα να τον φάνε. Γι' αυτό πολύ καλά έπραξε ο Αρχιεπίσκοπος, η Σύνοδος προημερών έβγαλε μια επενετική απόφαση υπέρ του Ιεροθέου. Πιστεύω ότι ο έπαινος δεν θα μείνει μόνο στα χαρτιά, αλλά θα ακολουθηθεί και η ομολογία του Ναυπάκτου, του Ιεροθέου και όλων εκείνων που αγωνίζονται μαζί του. Δεν είναι θέμα φανατισμού. Είναι θέμα απομακρύσεως της βλασφημίας. Θα βλασφημούμε ή θα λέμε δόξαση, Κύριε δόξαση. Ξέρετε, σε λίγο θα έχουμε ήδη άρχισε να λέμε τον τρόπο. Μέσα στις ακολουθίες μας θα λέμε βλαστήμιες. Οι βλαστήμιες πάσης μορφής και ύβρις θα θεωρούνται ότι είναι ορθοδοξία. Σήμερα τις βλαστήμιες τις λέμε διαφορετικά. Διάβασαν οι ψάλτες μας, έψαλαν του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, μεγάλος ασκητής, μοναχός, αγωνιστής της αληθείας και του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Αυτή λοιπόν είναι η αυταπάτη μας. Νομίζουμε ότι δοξολογούμε τον Θεό, ας αλλάξουμε δουλειά, παιδιά. Ας αλλάξουμε επάγγελμα. Μην εκπορνεύουμε την πίστη μας. Εκπορνεύουμε την πίστη μας. Είναι σαν να έχει κάποιος μία θυγατέρα και τη βγάζει στο κλαρί. Καταλαβαίνετε. Εκπορνεύουμε την πίστη μας. Ο Μάρκος είχε περιπέτειες, 91 έτους πέθανε. Πώς μπορεί να μην έχει περιπέτειες? Όλα δείχνουν. Ο νέος Πατριάρχης Μητροπάνης ήταν φίλος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και υπέρ της συμφωνίας. Αρχίζουν οι πιέσεις κατά των αμφενωτικών. Ο Μάρκος εξορίζεται στην Προύσα και μένει για ένα διάστημα στην Έφεσο, αλλά είδε τον κίνδυνο των Τούρκων που ερχόντουσαν, κάλπαζαν οι Τούρκοι, και ο Μάρκος αποφασίζει να αποσυρθεί στο Άγιον Όρος. Αλλά πηγαίνοντας για το Άγιον Όρος, συνελήφθη και κρατήθη στην Λίμνο 2 χρόνια με εντολή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Να γιατί πάλι δεν μπορεί να γίνει, να αναγνωριστεί Άγιο, ποια Άγιο Όρος, όταν διώκουν τους ανθρώπους που αγωνίζονται για την αλήθεια? Μην το παίρνουμε πατριωτικά το πράγμα. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος τον κρατάει επί 2 χρόνια στην Λίμνο. Το 1442 μπόρεσε να πάει στην πόλη και 3 χρόνια μετά εκοιμήθη. Από τους αγώνες, εξασθενημένος οργανισμός, λίγο πρώτης εκδημίας του, είχε πνευματικό παιδί τον Γεώργιο Γενάδιο Σχολάριο, τον μετέπειτα Πατριάρχη, και τον όρισε αρχηγό του ανθενωτικού αγώνα, ο Μάρκος. Και έχουμε λοιπόν συνεχιστεί, παίρνει τη σκητάλη από τον Άγιο Μάρκο και συνεχίζει τον αγώνα ο Γενάδιος Γεώργιος, καθηγητής Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, μαθητής του Μάρκου, που δεν υπετάχθη στον παπισμό και γίνεται Οικουμενικός Πατριάρχης μετά. Τιμήθηκε αμέσως ως Άγιος, ο Άγιος Μάρκος. Όλος ο λαός δημιούργησε ακολουθίες, τιμούσε τον Μάρκο, τον Ευγενικό. Ξέρετε πότε έγινε η επίσημη αναγνώριση του Αγίου Μάρκου? Το 1734. Μέχρι τότε η Εκκλησία, εμείς σήμερα σε μία εβδομάδα λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Δεν κατηγορώ κανένα. Υπάρχουν ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, και τώρα συνεχώς με καλούν. Κάποιος Μητροπολίτης θέλει τον Αθανάσιο Διάκο να τον ανακηρύξει Άγιο. Ξέρετε, νοούμε την αγιότητα ως παρασημοφόρηση. Ο Πάπας που έχει την εξουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο λέει
Παπαγιώργη, με υπηρέτησες πολλά χρόνια, σε ανακηρύσω Άγιο. Τι λες, άνθρωπε μου? Πού είναι το λείψανό μου, πού είναι τα θαύματά μου, πού είναι η απόδειξη του Θεού ότι είμαι Άγιος? Και μου λέει κάποιος να έρθει στο συνέδριο, συνάδελφος της σχολής, διότι θέλουν να ανακηρύξουν Άγιο τον Αθανάσιο Διάκο, καλά λέω. Και θέλουν κάποιον να βγάλει το φίδι από την τρύπα, να πει δηλαδή τα Ορθόδοξα. Υπάρχουν και μερικοί τρελοί, δόξα τω Θεώ. Γιατί αν είμαστε όλοι γνωστικοί, θα τα είχαμε πουλήσει όλοι. Το 1734 αναγνωρίζεται η Αγιώτης, την οποία ο λαός συνεχώς δεχόταν μετά το θάνατό του, μετά την κοίμησή του. Η Αγιώτης του Μάρκου του Ευγενικού. Δηλαδή επισήμως η Εκκλησία Κωνσταντινούπολεως, μετά από 2-3 αιώνες, προχωρεί στην αναγνώριση, όχι αγιοποίηση, αναγνώριση της Αγιώτης.